Καλησπέρα στον συνάδελφο και φίλο τον Μιχάλη Αγραφιώτη, ζωντανά από την Κοζάνη, δημοσιογράφος του kozanews.gr και του West Channel Κοζάνης, κεντρικό σχολιαστής στο δελτίο των 11. Μιχάλη, καλησπέρα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο μικρό για τη Βρετανία πριν πάμε στα εργασιακά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, μάλλον. Αυτοί έχουν κάνει σχεδιασμό, αν βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λάμπρο, να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Να κατεβάσουν ακόμη περισσότερο, να προχωρήσουν σε κάποια προγράμματα που δεν συνδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και σε πληροφορώ ότι και φοιτητές θα έχουν και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Και τα εμπορεύματά τους θα είναι ανταγωνιστικά, γιατί πολύ απλά οι Βρετανοί ήταν και είναι μάγκες. Μάλιστα. Α δούμε. Σαν εμάς να παρακαλάμε τους Γερμανούς. Έχουν μια οικονομία που ναι, μεν δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν, αλλά μπορούν όμως να κάνουν τα κουμάντα τους. Και να πούν τη Γερμανία στο μη με ρωτήσεις αν τα Land Rover θα είναι πιο φθηνά μετά, γιατί καλός είσαι εσύ για να πηγαίνεις πάνω στα χωράφια σου και στα βουνά με τον τοπαλίδι να με ρωτήσεις για το Land Rover. Ποιο Land Rover, αφού είναι άνθρωπος. Θα είναι πάλι ανταγωνιστικές οι τιμές των αυτοκινήτων τους. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί έχουν τώρα πολύ έτσι δεσμευτεί από και μάλλον έχουν στραγγαλιστεί από την ευρωπαϊκή αγορά. Καλά, άσε την Αγγλία. Άσε την Αγγλία, γιατί την άλλη εβδομάδα που θα πληρωθείς εσύ εκεί και εγώ από εδώ και οι φίλοι τηλεθεατές που του ιδιωτικού τομέα, ειδικά που μας πάνε. Μα τι του ιδιωτικού, όλων οι στρατιώτες είναι όπου και να είναι, έτσι, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα. Κύριε Ζεκεντέ, τι γίνεται αυτό, φόρος μείον 50, μείον 70, μείον 80 ευρώ, θα δει όλος ο κόσμος. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, γιατί τα αφαιρούν αυτά από τα μηνιάτικα του Κοσμάκη? Κοιτάξτε, με βάση την πρόσφατη ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, καθώς ναι. επίσης και με την ψήφιση του ασφαλιστικού, υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στα θέματα της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες πλήττονται κυρίως από τη μείωση του φορολόγητου, η οποία είναι διαφορετική ανάλογα με τα παιδιά που έχει ο καθένας, ενώ παλιότερα ήταν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο. Υπάρχουν ελάχιστες κατηγορίες, κυρίως τα μεσαία εισοδήματα, τα οποία κινούνται περίπου στα ίδια και ελαφρώς σε βελτιωμένη θέση, αλλά η μεγάλη μάζα επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ναι. οι αγρότες, οι οποίοι θα δουν μια πολύ σημαντική. Πάλι. Κοιτάξτε, οι αγρότες περνάνε σε μια φάση σταδιακής αύξησης του φορολογικού συντελεστή που τους αφορά, με παράλληλη αύξηση και της προκαταβολής φόρου για το επόμενο έτος. Δηλαδή, ενώ φέτος είναι στο 75%, του χρόνου θα πάει στο 100%, ένα μέτρο το οποίο είναι εξαιρετικά άδικο, ναι. γιατί ειδικά για τους ανθρώπους που ξεκινάνε μια νέα επιχείρηση και είναι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργεί ένα πολύ πολύ μεγάλο κόστος, ειδικά τα πρώτα χρόνια που ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Και στη φορολογική δήλωση για του χρόνου θα δώσουν προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Ακριβώς. Εάν κάποιος ουσιαστικά έχει το ίδιο εισόδημα κάθε χρόνο, ναι. αυτό του χρόνου θα σταθεροποιηθεί με την έννοια ότι στην ουσία θα προκαταβάλει Ωραία. Το φόρο της επόμενης χρονιάς στην προηγούμενη. Εάν όμως κάποιος ναι. είναι νέος επιχειρηματίας και είναι η πρώτη φορά που έχει εισόδημα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, θα καλυφθεί να πληρώσει φόρο όχι μόνο το 29% που είναι το κέρδος επί του κέρδους του, ναι. αλλά θα πρέπει να πληρώσει το 29% συν το 75% του 29% φέτος και για του χρόνου το 29% επί του 100%. Ναι, να πούμε στους τηλεθεατές ότι μην καταργέστε τους εργοδότες σας. Αυτά δεν σας τα αφαιρεί ο εργοδότης. Τα αφαιρεί το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Αλεξιάδης, ο κύριος Σταθάκης. Όλοι αυτοί τα αφαιρούν αυτά. Με σκοπό, γιατί τα αφαιρούν τώρα κάθε μήνα, κύριε Ζέκετε, και δεν μου τα παίρνανε στο τέλος του χρόνου με τη φορολογική δήλωση που θα καταθέσω? Γιατί κάθε μήνα σχεδόν το έχουν υπολογίσει όλοι οι συνάδελφοι, είναι από 40 μέχρι 80 ευρώ περίπου. Είναι η ανάγκη του κράτους να έχει μεγαλύτερη ρευστότητα ναι. και να μπορεί να έχει να μια πιο ομαλή κατανομή των χρημάτων από τα φορολογικά έσοδα. Είναι γεγονός ότι επειδή στο δεύτερο εξάμηνο πέφτει τόσο ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών από την εκαθάριση των φορολογικών ναι. δηλώσεων όσο και ο ένφια, παρατηρείται το φαινόμενο στο δεύτερο εξάμηνο οι εισπράξεις να είναι πολύ σημαντικότερες στα φορολογικά έσοδα, ενώ στο πρώτο εξάμηνο είναι πολύ χαμηλά. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια εξομάλυνσης της κατανομής των εσόδων μέσα στον χρόνο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος, μειώνουν τους μισθούς μας. Μπορούμε να το πούμε εμείς αυτό?
Κοιτάξτε, όλες οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μετά το 2010 στην Ελλάδα, από όλες τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένες και τις τελευταίες, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση τόσο της άμεσης όσο και της έμεσης φορολογίας. Το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων έχει σημαντικά μειωθεί εξαιτίας της αύξησης φορολογίας και το δυσάρεστο είναι ότι ενώ υπάρχει αύξηση φορολογίας, δεν υπάρχει καμία αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και της παιδείας, όπου υπάρχει ταυτόχρονη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κανένα ευρώ από τα 50 που θα μας αφαιρέσουν. Και το σύνολο ουσιαστικά διοχετεύεται στην εξόφληση των χρόνων. Εμένα θα πάει σε κανένα νοσοκομείο. Θα πάει λάβω, πιθανά... κατήργησαν το 5 ευρώ, έβαλαν το 6% στις συντάξεις, ουσιαστικά είναι κλεπτιά. Δηλαδή εκεί που είχαμε το 5 ευρώ τουλάχιστον λέγαμε όποιος πάει στο νοσοκομείο θα δίνει 5 ευρώ. Κύριε Ζακ, έχετε δύο ερωτήσεις. Ταξιδιωτικός χωρίς να πάει ποτέ στο νοσοκομείο. Αυτά τα χρήματα. Καλά να είναι γερός να είναι χτύπα ξύλο. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να πάει, αλλά το δίνει πάλι. Έτσι είναι. Κύριε Ζεκεντέ, αυτά τα χρήματα, τα 50 ευρώ από όλους μας, από τους φίλους τηλεθεατές που παρακολουθούν, θα πάνε στους δανειστές ή θα πάνε σε δρόμους, σε νηπιαγωγεία, σε σχολεία και πάει λέγοντας. Τα χρήματα αυτά ως επιτοπλίστων πηγαίνουν για να παραχθεί το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα, ούτως ώστε η χώρα να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τμήμα των τόκων. Είναι όλο αυτό το χρέος. Και σε αυτή τη φάση δεν είμαστε ακόμα σε θέση να αποπληρώσουμε χρέος. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να καλύπτουμε τους τόκους τους οποίους έχουμε αυτή τη στιγμή να πληρώσουμε. Ωραία, και εσείς αν χίλια συγγνώμη, με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι αυτή η πολιτική μπορεί να οδηγήσει κάπου? Γιατί δεν κάναμε τον αντίστροφο, γιατί δεν δώσαμε μια ανάσα στη ρευστότητα, μα συγγνώμη ένα λεπτό, Αλκιστής, μετά ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Θα σου πούνε, έχετε λεφτά στην τράπεζα, να σας τα φάμε μα, και από εκεί. Έτσι όπως το περιγράφει αντικειμενικότατα, δείχνει ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δώσει λίγο φως. Γιατί λάμπρο από το λίπος δεν τρώνε. Αυτή τη στιγμή που δεν τρώει ο κόσμος. Να πάρουν τον κύριο Φίλη, Μιχάλη μου, εγώ τι φταίω, δεν κατάλαβα. Έχουμε εμείς λίπος, να πάρουν τον κύριο Φίλη. Την αγάπη μας τον κύριο Φίλη. Ο κύριος Φίλης θα την κάνει τη ζημιά στην παιδιά. Συγγνώμη, αλλά είπες λίπος και εκεί πήγε το μυαλό μου. Και βράδυ, συγγνώμη. Κύριε Ζεκεντέ, όπως έχουμε πει και παλιότερα στην εκπομπή σας. Αν καθόμασταν εδώ πριν από ένα χρόνο και μας λέγατε ότι κοιτάτε τον 1η Ιουλίου που θα πας να πληρωθείς θα έχεις 50 ευρώ λιγότερο και δεν θα στα κόψει ο εργοδότης σου, αλλά θα στα κόψει η κυβέρνηση, θα σας έλεγα μα τι λέτε. Αυτά που λέτε δεν πρόκειται να ισχύουν. Υπάρχει περίπτωση κάποια μέρα να προχωρήσουν όλοι αυτοί οι τρελοί πολιτικά το σενάριό τους και να φάνε και τα λεφτά του κοσμάκι από τις τράπεζες? Καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο για το πώς θα μπορούσε η χώρα να ξεπεράσει αυτή την δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται. Το έχουν πει όλοι οι οικονομολόγοι από την αρχή ότι στην ουσία παράλληλα με την εφαρμογή του μνημονίου θα έπρεπε πρώτον να υπάρχει ευθύς εξ αρχής περιορισμός του χρέους σημαντικός ούτως ώστε να είναι το χρέος βιώσιμο και δεύτερον η Ελλάδα αναλάμβανε παράλληλα ένα αναπτυξιακό πακέτο το οποίο θα ευνοούσε τις επενδύσεις προκειμένου να υπάρξει παραγωγική ανάκαμψη. Το γεγονός ότι ούτε είχαμε ακριβώς. Το γεγονός ότι ούτε είχαμε άξια λόγου μείωση του δημόσιου χρέους ευθύς εξ αρχής με συμφωνία με τους θεσμούς τότε, ούτε μας δόθηκε ένα αναπτυξιακό πακέτο, είναι κάτι το οποίο οδηγεί δυστυχώς σε ένα διέξοδο. Και η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή στενάζει και πρακτικά δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδο στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να πούμε σε κανέναν ότι υπάρχουν προοπτικές ανάκαμψης, εάν αφενός δεν μειωθεί σημαντικά το δημόσιο χρέος με περικοπή ενός κομματιού από αυτό. Και κατά δεύτερο λόγο, εάν δεν δοθεί ένα σημαντικό πακέτο αποκλειστικά για επενδυτικά έργα, τα οποία θα ανατροφοδοτήσει την ελληνική οικονομία, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά της και δημιουργώντας νέα φορολογικά έσοδα από την αύξηση του ΑΕΠ και όχι από την αύξηση των φόρων σε ένα ΑΕΠ που στενάζει και συρρυκνώνεται. Απλά και κατανοητά. Και αντί να συζητήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί για μείωση των φόρων και για την ανάπτυξη, κάποιοι συζητούν για το εκλογικό νόμο. Και γιατί προσπαθούν να μεγάλο καηλέ τώρα, αν αλλάξει όχι ο εκλογικό νόμο. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε σε λίγο. Και προσπαθούν να μα πείσουν ότι θα πούμε σε λίγο, Μιχάλη. Θα δούμε και φως, έτσι. Γιατί από αυτά προκύπτει ότι δεν προκύπτει. Κύριε Ζεκεντέ, απλά για τον κόσμο και για αυτού εκεί στο Υπουργείο. Τα 50 ευρώ που θα μου αφαιρέσουν, εγώ αυτά τα 50 ευρώ θα πήγαινα στο Σκλαβενίτη και θα αγόραζα. Πάρε 24% κύριε Αλεξιάδη. Θα πήγαινα τώρα που είναι καλοκαίρι να αγοράσω ένα μαγιό. Πάρε άλλα 24% κύριε Αλεξιάδη. Θα πήγαινα όταν έλυγε η σεζόν, θα έκανα το τραπέζι στην Άλκης της.
Πάρε άλλα πόσα έχει εκεί, 24%. Τι θα πάρουν, θα έπαιρναν πιο πολλά τα 50 ευρώ, είναι πιο πολλά, ή αυτά που θα τους έδινα εγώ θα ήταν πιο πολλά. Γιατί να τα φας εσείς, τα παίρνουν κατευθείαν. Αντά αυτό, αυτό πρέπει να βγάζει. Τώρα με μπέρδεψες. Ποια είναι η ερώτηση που κάνεις λάβο. Μου γίνατε και οι δύο οικονομολόγοι, τον κύριο Ζεκεντέρο, τα οδέρω τα εσάς τους δύο όμως. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι όπως είπαμε και πιο πριν, ουσιαστικά τα χρήματα αυτά πηγαίνουν όχι για να δημιουργηθεί κάποια ανάκαμψη ή κάποια κατανάλωση, ναι. Πηγαίνουν αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση χρεών μέσω ναι, του πρωτογενού κοινωνικού. Ναι, αλλά το 24% το δικό μου που θα πρέπει να αγοράσω αυτά τα πράγματα το χάνω. Θέλω να πω ότι δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση, και δεν θα κατηγορήσω μόνο αυτή, θα κατηγορήσω και τις προηγούμενες, απέτυχαν παταγωδώς την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ενώ έχουμε συνεχή αύξηση των φόρων όλα τα τελευταία χρόνια και οι φορολογικοί συντελεστές αυξάνουν, ναι. Παρόλα αυτά τα έσοδα από την έμεση φορολογία έχουν δραματικά πέσει. Εμένα δυστυχώς σήμερα άργησα να έρθω στο κανάλι, ήρθα μεταξύ για να έρθω πιο γρήγορα και μου λέει ο οδηγός, μου λέει να βάλω ρολόι. Του λέω όχι να μην βάλεις, επειδή με ρώτησε ευγενικά, του είπα και εγώ όχι. Δεν κατάλαβα να τα πάρει στο παιδί του και να αγοράσει γάλα. Γιατί να τα πάρει ο κύριος Αλεξιάδης, κύριε Ζεκεντέ μου. Μόνο το σεβασμό. Το ο κουρέας είναι... μου λέει να σου κόψω απόδειξη. Όχι, του λέω να μην μου κόψεις, κράτησε τα για την οικογένειά σου να πάρεις κάτι ωραίο. Το θέμα γιατί είναι, να τα πάρουν αυτά, δεν κατάλαβα, για να τα πάρουν στους τόκους. Όσο η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή, κυρίως από τους ελεύθερους επαγγελματίες, από όπου κυρίως δηλώνω φοροαποφυγάς. Αυτό έχει σαν συνέπεια είναι να αυξάνει η φορολογία για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν καμία δυνατότητα να φοροαποφύγουν. Έπαιρνε παλιά ο κ. Αλεξιάδης όταν ήθελε να τον φιλοξενούν κάθε εβδομάδα. Άρα πρακτικά. Άρα χρόνο από τώρα που δεν θα είναι εκεί θα ξαναπαίρνει. Άρα πρακτικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όσο δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να πιάσει τη φοροδιαφυγή, θα φορολογεί συνεχώς ξανά και ξανά μισθωτούς και συνταξιούχους. Ίσως επειδή φταίω και εγώ που δεν ζητάω απόδειξη. Προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζεκεντέρο. Είναι και το σύστημα των αποδείξεων που θα ξαναλλάξει. Πώς. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Ενώ μέχρι παλιότερα ήταν 250 ευρώ το πρόστιμο όποιος δεν έκοβε απόδειξη. Μετά έκαναν περίπου το μισό του ΦΠΑ της απόδειξης που δεν κόπηκε. Ναι, ναι. Καλά, καλά. Να πάνε να μάθουν τα κολπάκια τι κάνουν και δεν κόβουν αποδείξεις. Αυτοί που είναι και όλη μέρα στο κλιματιζόμενο Υπουργείο των Οικονομικών και να αφήσουν τον απλό κοσμάκι που φέρει έξω, είτε είναι στις λαϊκές είτε είναι στα καταστήματά τους. Έτσι, γιατί πάνω απ' όλα προέχει η υγεία των παιδιών τους και η ευημερία των παιδιών τους και όχι να μας πάρουν τα λεφτά για να τα δίνουν στους, στους δανειστές και στους τόκους. Πολυεθνικές όμως, αυτό είναι το κακό. Άντε, απλώς πέσω καλύτερα. Και εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο όπως το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με το δεν πληρώνω ή οι άλλοι που έχουν ξεφυτρώσει τώρα, έτσι. Απλά και κατανοητά. Λέμε, γιατί να το δώσουμε, δεν κατάλαβα. Πληρώνω την υπηρεσία μου, με κουρεύουνε, αλλά δεν δίνω, δεν θέλω απόδειξη. Πληρώνω την υπηρεσία μου γιατί με έφερε ο οδηγός ταξί στο κανάλι, αλλά όταν μου λέει να κόψουμε απόδειξη, του λέω, γιατί να το κόψουμε. Κράτησε το, αφού με ρωτάς ευγενικά, δεν θέλω. Γιατί αν δεν με ρώτα, και θα του λέγανε. Αντικίνητρα αντί για κινήτρα στον κόσμο. Εγώ ξέρω τι γίνεται, επειδή ταράχτηκα, ξέρω πρέπει να κλείσουμε, αλλά πρέπει, θέλω να πω κάτι πολύ γρήγορα. Επειδή τα είπε πολύ ωραία και πολύ κατανοητά και απλά. Μα γι' αυτό τον έχουμε εδώ. Ο νέος άνθρωπος, το τονίζω, ο νέος άνθρωπος. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα το εξήγησε πάρα πολύ ωραία και απλά δεν οδηγεί πουθενά στον κρεμό. Λίγο πριν μας είπε ότι και από το ευρώ να φεύγαμε, εμείς σαν χώρα, θα ήταν πάλι οδυνηρό. Ποια είναι η λύση? Έχω ακούσει τόσους έγκυρους ανθρώπους να συζητούν. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία λύση σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, έχεις μία λύση που σε πάει μαθηματικά στον κρεμό αργά και βασανιστικά και έχεις και μία άλλη λύση, αν φύγεις από το ευρώ, που θα είναι για φούντο, έτσι όπως το περιγράφουν. Η μόνη λύση για να μπορέσει η χώρα να ανακάμψει ουσιαστικά είναι να αυξήσει την παραγωγή της. Τα τελευταία 6 χρόνια βλέπουμε μία συνεχή συρρήκνωση του ΕΠ. Ωραία. Και πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν το να ευνοηθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον. Έχω να αγοράσω δεν μπορεί σε μια κατάσταση όπου υπάρχει τεράστια οικονομική αβεβαιότητα. Κύριε Ζεκεντέ, έχω να αγοράσω φανελάκια Μινέρβα εδώ και 4 χρόνια. Γιατί δεν γίνεται. Αν η εταιρεία αυτή σου λέει, α, να προσλάβω εγώ 10 άτομα να φτιάξουμε φανελάκι ή οτιδήποτε άλλο ελληνικό, ξέρω εγώ, στυλό, ξέρω εγώ, είναι τίποτε ελληνικό από αυτά που φοράω, τίποτε. 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 Μπήκε κάλτσες μπορεί. Ποιος θα πάει να τα αγοράσει. Λάμπρο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία χωρίς σύνορα,
αυτό το οποίο θα πρέπει πρωτίστως οι ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν για να επιτύχουν και την ανάκαμψη της χώρας είναι να κοιτάξουν την εξωστρέφεια. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι πρόσχερα δεν μπορούμε να στηριχθούμε στην ελληνική αγορά για να επιτύχουμε αύξηση παραγωγής. Υπάρχουν πάρα πολλές οικονομίες οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα για να μπορέσουν να εξάγουν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχει σημειώσει πάρα πολύ σημαντική μείωση του μισθολογικού κόστους εξαιτίας της αβεβαιότητας και της φοβίας που υπάρχει γενικότερα στον επιχειρηματικό κόσμο, δεν προσελκύει επενδύσεις και κατά συνέπεια δεν έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα όποια δυνατά συγκριτικά πλεονεκτήματα έχει, προκειμένου να εξάγει προϊόντα στο εξωτερικό και μέσα από αυτόν τον τρόπο να αυξήσει την παραγωγή, να αυξήσει τη ζήτηση και να μπορέσει να δημιουργήσει με τον τρόπο αυτή νέες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, πάει η ώρα, πάει 12 σχεδόν σε λίγο. Πέρασε η ώρα, έτσι σας κρατήσαμε 15 λεπτά παραπάνω. Ήταν πολύ ευχάριστη κουβέντα μαζί σας, κύριε Ζεκεντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ευχάριστη για εμάς, για τους τηλεθεατές σας, δεν ξέρω. Θα φανεί. Θα φανεί και θα σας πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρούμε μέχρι το τέλος της σεζόν να τα ξαναπούμε. Και εγώ. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Μιχάλη, σε λίγο θα σε έχουμε και εσένα στην παρέα μας. Και τον Γιάννη τον Μάριο Δαραβίγκα. Μιχάλη, τον αγραφιώτη πάλι. Μιχάλη, να τα. Βγάλτε λίγο το σούπερ από κάτω. Αυτός ο χαμογελαστός τύπος από πίσω, όπου το έχουν πάρει εκεί πέρα η οικογενειακή υπόθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κύριος Παπάς, Τζούνιορ, ο άλλος ο Παπάς, ο Σένιορ, ο πρεσβύτερος, ο οποίος μην του κάνεις και καμιά ερώτηση σε κανάλι, είναι πάντα έτσι... Πόση χαρά τώρα, έτσι. Δείτε το, αυτή η κυρία με τα ροζ, τι φοράει εκεί πέρα στο λαιμό της? Μαργαριτάρια. Μαργαριτάρια φοράει. Μάλιστα. Από το μια ζωή την έχουμε. Και σκουλαρίκια σορτή. Λοιπόν, αυτή η κυρία από την Ρουμανία, Βουλγαρία, από πού είναι, από τη Ρουμανία πρέπει να είναι, Ρουμανία, η απόγονος του Τσαουσέσκου. Ρουμανία. Δείτε με τον κύριο Παπά, που μην του βγάλουμε τα ψεματάκια του την άλλη εβδομάδα, τα tweet, τι μας έλεγε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα από το 13 μέχρι και το 15. Δείτε χειραψία, λες και έχει απέναντί του τη Μαντόνα. Το είδαλμά του. Δείτε τη μούρη του πώς χαμογελάει. Έχεις δίκιο. Και δεν είναι μόνο αυτός. Μια φωτογραφία. Είναι και αυτός εδώ ο κύριος. Γούρλωσε, όχι ότι δεν είναι πάντα γουρλά τα ματάκια του, αλλά γούρλωσε που τη βλέπει. Αυτήν που λέει ότι τα μέτρα δεν βγαίνουν. Αυτή που μας ισοπεδώνει καθημερινά. Και αυτή που η Κύπρος τι της είχε κάνει αυτή τη κυρία. Μέταξε κλωτσιδών ο κύριος Αναστασιάδης. Μιχάλη, αγραφιώτη, τα είδες. Ο κύριος Παπάς, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής που είχε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο κόμμα του και ο νεοδημοκράτης να είναι περήφανος που έχει τέτοιον αρχηγό στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ευχόμαστε ο Παπάς του αυτή τη στιγμή να μην βλέπει την εκπομπή και να μην είδε ούτε το εκρηκτικό δελτίο. Γιατί ο Κώστας ο Μητσοτάκης αυτά δεν θα τα έκανε. Κατάλαβες? Ή αν την είχε μπροστά του να είχε και μαντιλάκια ντετόλ μέσα για να σκουπιστεί. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και με προβληματίζει πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις επιλογές του, είναι αλήθεια. Αυτό που θέλω να πω πριν επειδή... Ως τι τη χαιρετάνε τη συγκεκριμένη κυρία, ως τι τη χαιρετάνε? Ευχαριστώ που είστε εδώ και μας έχετε στα τέσσερα. Γι' αυτό. Βγάζει τη δύσκολη θέση, λάθο. Ποια δύσκολη θέση? Αυτοί έχουν τη Βελτουλέσκου, τον άλλο τον έναν και τον άλλο τον Τρικανό και λένε αυτοί μας επιβάλλουν. Για δες εδώ τον κύριο Παπά. Για τον κύριο Παπά και δεν λες τίποτε, Μιχάλη, γιατί μόνο ο κύριος Μητσοτάκης σου φταίει. Πολιτικό κόστος, όλοι. Τα χρεώνουν στην Τρόικα, ενώ αυτοί τα εφαρμόζουν. Δείτε χαμόγελο, κύριος Παπάς. Δείτε, κύριε Δαραβίγκα, εγώ τα λέω και κυτρινίζω πάλι. Μια φωτογραφία σε χίλιες λέξεις. Καταρχήν, κοίτα τη γλώσσα του σώματος. Δηλαδή, σημαίνει ότι η κυρία Βελκουλέσκου έχει τον έλεγχο, έτσι, αν το δούμε λίγο φυσιογνωμικά. Ναι, σωστό. Και συμφωνεί ο κύριος Δαραβίγκα. Βλέπεις πώς είναι η χειραψία, είναι από πάνω το χέρι της κυρίας Τέλειας. Πολύ σωστό αυτό που λες. Πάρα ευχαριστώ, Λάμπρο. Πολύ σωστό αυτό που λες επικοινωνιακά. Κοίτα πώς κοκκινίζει και πώς κοίτα την κλίση του σώματος, πώς χαμηλώνει. Δεν είναι φυτενής, να της πει εδώ είμαι κυρία μου, ελάτε εσείς. Στην Ελληνίδα νοικοκυρά που μεγαλώνει 3-4 παιδάκια και δεν τα βγάζει πέρα, πήγε ποτέ κανένας να τους χαιρετήσει? Άντα από εδώ. Μέτρα Λάμπρο δεν τα ψηφίζει η Τρόικα, τα ψηφίζουν αυτοί. Αυτοί τα ψηφίζουν. Άντε, παιδιά, βγάλτε τους. Ευχαριστώ πολύ που τους τέτοιο. Βγάλτε τους βραδιάτικα, μας ήρθε. Κοιμόμαστε που κοιμόμαστε αργά, δεν θα έχουμε κύπνο σήμερα. Λοιπόν, κύριε Δαραβίγκα, εσείς δεν λέτε τίποτε. Τι να πω. Δεν λέτε τίποτε, τους πολιτικούς τους φοβόσαστε. Πολύ, βέβαια, δεν έχετε δει μέχρι τώρα. Καλή χρονιά. Έχω να κερδίσω, έχω καμιά δημόσια θέση. Επειδή εσείς πάντα με βάζετε σε μια τάξη. Πάντα με βάζετε σε μια τάξη. Κυτρινίζω, έχω εγώ άδικο. Έχω εγώ άδικο. Όσον αφορά τη Βελκουλέσκου, αυτά που είπε χθες. Κάντε από εδώ. Θα τη δώσουμε και το χέρι τη Γιάννη από εκεί. Μεταρρυθμίσει και δεν έχετε κάνει, δεν πρόκειται να δείτε το πρόγραμμα ποτέ, είπε αυτό.
είναι πολύ υψηλό. Είναι δεδομένο ότι αυτοί πήγαν και υπογράψαν 3,5%. Ξέρετε τι σημαίνει 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα? Έχετε υπόψη σας τι ποσά προβλέπονται για να φτάσει αυτό το ποσό? Τι φόρους πρέπει να πληρώσει ο Έλληνας? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μιχάλη, γραφεί ότι θα τη χαιρέταγε στη συγκεκριμένη κυρία. Όχι βέβαια, γιατί πάρα πολύ σκέφτηκε όμω λίγο. Προσπαθεί να με επιβάλλει πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζονται. Λοιπόν. Όχι από τώρα, εδώ και 7 χρόνια. Και ξέρουν ότι κάνουν λάθος και τα εφαρμόζουν. Και λοιπόν, ίδιο είναι η συνένωση. Μιχάλη, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και με το site σου, Κόζα Νιούς. Θέλω να πω ένα σχόλιο μόνο. Ναι, σύντομα για να κλείσουμε, παιδιά. Σε σχέση με το κούρεμα των καταθέσεων, δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα καταθέσεων, γιατί δεν πρόκειται να υπάρξουν τράπεζες μετά για 50 χρόνια. Να μην υπάρχουν. Θα βρεθεί άλλος επιχειρηματίας, όπως βρέθηκε και μετά τον πόλεμο, που έφτιαξε και την Ιωνική και την Αλφα Μπανκ και όλες αυτές τις τράπεζες. Όχι, δεν υπήρχαν πριν. Θα χάσει την εμπιστοσύνη τους στις τράπεζες. Θα βρεθεί άλλη τράπεζα. Θα βρεθεί άλλη τράπεζα. Θα βρεθεί άλλη τράπεζα που θα το. Σωστό. Υπήρχαν πριν τον πόλεμο όλες αυτές τις τράπεζες. Λοιπόν. Υπάρχουν και 20 δις του ESM για την ανακεφαλαιοποίηση. Υπάρχουν στην άκρη αυτά. Δεν τα έδωσαν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Τσέ Γκεβάρα. Ποιο Τσέ Γκεβάρα? Τουλάχιστον. Ποιο Τσέ Γκεβάρα? Άστραψε και πρόδειξε. Λέω την άποψή μου, αυτά που καλά λέει και ο κόσμος. Αυτά που μόνο λέει και ο κόσμος. Αυτά που πιστεύει και ο κόσμος. Και προτιμώ τουλάχιστον εγχώριους επαναστάτες, όχι από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Και χωρίς αιτία. Καλό βράδυ.